Πού θα πάμε, Λάζαρε? Εδώ στο καφενείο. Κόσμος που είχε το πληθυντικό έργο. Πες μου, πες μου. Ο ελληνικός στρατός, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις επιτελούν ένα κοινωνικό έργο ανάμεσα στα, μέσα στο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε σχολεία, σε άλλες ανάγκες, όπως στην, εδώ σε αυτό το χωριό που επισκεφτόμαστε τώρα. Έγινε το αποχετευτικό δίκτυο, κάτι το οποίο ήταν μεγάλη ανάγκη γι' αυτό. Η παρουσία μου εδώ μαζί και με τον αρχηγό του στρατού είναι για να είμαστε κοντά και σε στρατευμένα παιδιά μας, αλλά και στους κατοίκους της περιοχής, που είναι μια περιοχή στις ασχατιές της χώρας, με τις ανάγκες, και κυρίως να ενδυναμώσουμε το φρόνημα το οποίο, για το οποίο έχουν ανάγκη οι άνθρωποι εδώ. Είναι αλήθεια ότι μας υποδέχτηκαν με πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ έτσι χαρά και τιμή, και είναι τιμή για μας να βρισκόμαστε εδώ. Διάφορα αιτήματα τα οποία έχουν καταγραφεί μαζί με τον αρχηγό μας, μαζί θα δούμε τις, από τις δυνατότητες που έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και βέβαια πάντα με την υψηλή επιστασία και τις εντολές του Υπουργού Άμυνας, του κ. Πάνου Καμένου, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο και περισσότερο, και προφανώς με τις δομές και τις, δομές, τις υποδομές που έχει και το Δέλτα Σώμα Στρατού, το οποίο λειτουργεί οπωσδήποτε εδώ και για αυτό το σκοπό. Θέλω να ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ, που είστε εδώ πέρα, είστε στην περιοχή μας εδώ πέρα, και πάλι ευχαριστώ που μας έκανε αυτό το έργο ο ελληνικός στρατός, αυτό που έκανε στο χωριό μας δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό το έργο που έγινε στο χωριό, γιατί κάθε φορά που κάθε βροχές δηλαδή πλημμύρισε στο χωριό, δηλαδή σχολείο μπροστά, τα παιδιά περνούσαν μέσα στα νερά μπροστά στο σχολείο, πατώντας μέσα στα νερά τα παιδιά. Τώρα κανένα πρόβλημα δεν είναι κάθε βροχές δηλαδή. Αυτό το δέμα καθαρίστηκε. Αυτό που συνηθίζω να λέω, τη σημαία μας. Να είμαστε όλοι καλά και είμαστε έτοιμοι. Διαβεβαιώνουμε τους πάντες, ξέρουμε πολύ καλά τι θα κάνουμε.